Λοιπόν, να πάω εγώ τώρα να φέρω το φίλο μου, που πάντα μου κάνει υπέροχη συντροφιά και εμένα και σε εσάς, τους αγαπημένους φίλους τηλεθεατές. Πρώτον, γιατί μιλάει για τα πάντα και μιλάει και πολύ ωραία. Δεύτερον, γιατί είναι ένας ευχάριστος τύπος, με χιούμορ, ωραίος, αεράτος, πληθωρικός. Τον αγαπάμε τον Παύλο. Τον Παύλο. Παύλο, έλα κοντά μου. Έλα ρε Σκορπιέ κοντά μου. Δεν μου λες. Μανάρι μου. Εσύ τον Κρόνο τον έχεις ακούσει καθόλου? Όχι, προς το παρόν όχι. Γιατί παρότι είσαι έχει... Νοέμβρη, αγόρι. Όχι, το Οκτώβριο, με τέλος Οκτώβριο, έχει κάνει επίσκεψη, αλλά δεν μ' αγγίζει, φαίνεται, ξέρω εγώ. Εμείς είναι καλό τοποθετημένο. Είμαστε λίγο μεγαλύτερης ηλικίας και δεν είμαστε στα 20-25 ναι, που αγάδο, έρχεται λίγο βαρύ το πράγμα. Επειδή σε ξέρω από τα 20, ναι. Λοιπόν, με θυμάσαι εκείνη την περίοδο, ναι, έχεις καλή μνήμη. Σε... Όχι, πάνε και χρόνια πολλά. Καλύτερη από τα 20 μπορώ να πω. Όχι, δεν κάνω. Άρε Σκορπιέ, δεν μπορεί να πεις μια καλή κουβέντα. Άρε Σκορπιέ, αυτά με τις γυναίκες. Ότι εσύ είσαι άλλο ζώδιο. Και είναι γνωστό ότι είσαι φοβερός και έχεις μεγάλες επιτυχίες. Έτσι τα κάνεις όλα. Θα κάτσουμε τα φιλαράκια μου από εκεί. Μετά τα φιλαράκια σου. Θέλω κι εγώ λίγο να σε δω. Αλλά με δεις στο τέτα τέτα. Θέλω λίγο και οι δυο μας να τα πούμε, ρε παιδί μου. Τελευταία φορά που τα είπαμε. Είναι τις πολλές φορές που έρχεσαι στο θέατρο, γιατί έχεις πει ότι θα έρθεις. Και το έχεις πει σε μένα, το έχεις πει σε 500 ευρώ. Και έρχονται όλοι εδώ οι καλεσμένοι, δηλαδή με μαστιγώνουν, δεν έρχεσαι, δεν κάνεις τόσα χρόνια, τόσα αυτά. Δείρτε με, μωρέ μου, μαζί έχω και έναν χρόνο. Να, δείρτε κι εσείς, δεν βαριέσαι. Ξέρω ότι έχεις προβλήματα, τρεξίματα. Θέλω να έρθω στην παράστασή σας. Θέλω να έρθω στην παράστασή σας. Και θα με δείτε ξαφνικά μπροστά σας, γιατί εγώ έτσι κάνω, ντου. Με μεγάλη μας χαρά. Το ξέρεις ότι είναι ανοιχτή πρόσκληση. Το ξέρω. Για οποιαδήποτε. Εκτός από Δευτέρα Τρίτη. Μην ξεκινήσεις να έρθεις Δευτέρα Τρίτη. Παρότι θα με βόλεις. Γιατί είναι κάνει. Πιο έτσι ημέρες που δεν του πάει το μυαλό κανενός ότι μπορεί να πας στο θέατρο. Ναι, και εσύ μπορεί. Δεν πειράζει. Με βολεύουν και άλλες μέρες εκτός από Σάββατο που ποτέ δεν θα πήγαινα στο θέατρο. Εκτός από Μονοφένης, τι άλλο κάνεις? Εντάξει. Αγωνιζόμαστε κι εμείς. Αγωνιζόμαστε. Να επιβιώσουμε. Δεν έχεις πρόβλημα, εσύ το ξέρεις. Έχεις κερδίσει την αγάπη του κόσμου και γι' αυτό μη φοβάσαι οπότε. Δεν έχεις προβλήματα. Λάμπεις, τι άλλο θέλεις. Ξέρεις ότι του να μην η ζωματίες. Ζωή δεν είναι μόνο αυτό όταν μιλάμε για επιβίωση. Ούτε μόνο το οικονομικό κομμάτι όταν μιλάμε όχι, για βέβαια. Επιβίωση. Είναι και όχι. Να επιβιώσεις μέσα στον κόσμο, μέσα στον περίγυρό σου, μέσα στους γνωστούς σου, στους φίλους σου, στους μη φίλους σου. Γι' αυτό σου είπα ότι. Ένα συνεχόμενος αγώνας επιβίωσης είναι. Καλά είμαι, αλλά ο αγώνας δεν σταματά ποτέ. Ποτέ, για όλους τους ανθρώπους. Έτσι. Και είτε είναι καλές ημέρες είτε δύσκολες. Ακριβώς έτσι. Την τελευταία φορά λοιπόν που σε είδα εδώ πέρα, που κανονικά ξεκινήσαμε να μιλάμε για τις θεατρικές σου παραστάσεις, ξαφνικά το ρίξαμε στην πολιτική και ουσιαστικά κάναμε μια πολιτική κουβέντα. Και δεν πέρασε και λίγος καιρός και ακούσαμε και την ανακοίνωση. Από τις καλύτερες κουβέντες που έχω κάνει μαζί σου πολιτικά είναι εδώ πέρα απόψε. Έτσι. Κανένα άλλο πάνελ σε καμία άλλη εκπομπή. Είναι καλύτερες πολιτικές συζητήσεις που έχουμε κάνει. Δεν γελάσω. Έχεις και χιουμοράκι. Δεν έχω χιουμοράκι. Είναι όντως τα καλύτερα. Και να σου πω και κάτι. Και όσοι έχουν περάσει από εδώ έχουν κάνει εκπληκτική. Θα σου θυμίσω τη Λιάνα την Κανέλη που έχει περάσει από εδώ και ήταν μία από τις καλύτερες συνεντεύξεις και καλύτερες παρουσιάσεις που έχω δει της Λιάνας. Πολλαπλώς. Έτσι, γιατί δεν μιλάω μόνο σε κάποια γενέθλιά της. Νομίζω ότι κάτι γίνεται. Πολύ πιο παλιό. Πολύ πιο παλιό. Μιλάω την τελευταία που έκανε εδώ πριν από δύο χρόνια. Ήταν. Και το πέτυχες. Παρότι και εσύ τρέχεις συνεχώς σε χίλιες δουλειές. Όταν μπορώ και έχω τον χρόνο, βλέπω, Ελένη. Βλέπω παρακολουθώ. Οι καλύτερες, νομίζω, πολιτικές συζητήσεις είναι αυτές που δεν γίνονται για να γίνουν. Νομίζω εγώ. Δηλαδή. Δεν ερχόμαστε να ψάξουμε, να αναλύσουμε ένα θέμα και να κάνουμε μια πολιτική κουβέντα, αλλά μιλάμε για αυτά που πραγματικά απασχολούν τον κόσμο και εμάς τους ίδιους που είμαστε μέσα στον κόσμο. Έτσι είναι. Και από εκεί και πέρα, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Κάπου θα διαφωνήσουμε, κάπου θα συμφωνήσουμε και ο κόσμος κάπου θα διαφωνήσει, κάπου θα συμφωνήσει. Κάποια θα τα πάρει την απάντηση που θέλει, κάποια δεν θα καταλάβει τίποτα. Και να σου πω και κάτι. Σε κάποια πάνελ που είναι μαζεύονται όλοι μαζί και μιλάνε 6-7 άτομα, δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Γιατί πετάγεσαι, μπαίνει, ο ένας μιλάει, μιλάνε όλοι μαζί. Προσπαθείς να κερδίσεις ένα χρόνο εκεί που δεν σου δίνεται. Υπάρχει μια αδικία με το χρόνο. Φεύγεις από το ένα θέμα, πας στο άλλο. Και κάπου ο κόσμος μπερδεύεται. Δεν έχεις ηρεμία και ησυχία να κάτσεις ένα θέμα, να το αναλύσεις σιγά-σιγά, να του εξηγήσεις, να πεις αυτή είναι η θέση μου. Να έρθει την άλλη μέρα ένας καλεσμένος να πει την άλλη δική του θέση. Γιατί οι διαστάσεις των απόψεων είναι πολύ μεγάλες. Για πες μου τώρα που σε έχω εδώ πέρα, μια και είσαι και εσύ μέσα στη Βουλή. Τι έγινε πριν από λίγες μέρες εκεί που μαζευτήκατε όλοι μαζί για να βρείτε μία λύση στο θέμα? Γιατί από όσους, γιατί εγώ δεν το παρακολούθησα από τη Βουλή, αλλά από όσους έτσι άκουσα και το συζητάγαμε, λέγανε ότι έγινε χαμός στη Βουλή, άντε πάλι μπάχαλο, άντε πάλι το ένα, άντε το άλλο. Τι γίνεται πια μέσα στη Βουλή? Γιατί ενώ τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι απλά, έχουμε φτάσει δηλαδή να σου δώσω να καταλάβεις το αυτονόητο να είναι ζητούμενο. Ποιο είναι το αυτονόητο? Το αυτονόητο λες, θες να κάνουμε μία μυστική ψηφοφορία.
καθαρή και να δείξουμε μια αξιοπιστία που υπάρχει στο πολιτικό σύστημα. Δημιουργούνται όλες οι συνθήκες έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί με αξιόπιστο τρόπο μια μυστική ψηφοφορία. Για να μην μπαίνουμε σε αντιδικές και είναι κάτι που θα μας παρακολουθούν, να μην λένε ότι μπαίνω και σε άλλες πλευρές, άλλες απόψεις κομμάτων. Εσύ διαπίστωσες αν την είδες στη διαδικασία όταν μυστική ψηφοφορία, τη στιγμή που βλέπεις κάποιον να πηγαίνει σε μία κάλπη και κάποιον να πηγαίνουν σε τέσσερις κάλπες. Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό διαταράσσει τη μυστική ψηφοφορία, την έννοια της μυστικής ψηφοφορίας. Και μόνο αυτό. Εσείς που γεγονο... είστε μέσα, γιατί δεν τα λέτε αυτά. Εγώ που είμαι απ' έξω και μπορεί κάτι μα να πω. Μα γι' αυτό γίνονται εντάσεις. Μα γι' αυτό γίνονται εντάσεις. Αλλά να σου πω κάτι. Ακόμα και αν η λειτουργία του πολιτικού συστήματος έτσι όπως είναι, είναι βασισμένος πάνω σε μία λάθος αντίληψη. Δηλαδή, συζητάμε για την αντισταγματικότητα, γιατί κρίνουμε εμείς, έκανα και εγώ μία έτσι για αντισταγματικότητα ενός κάποιων άρθρων του νομοσχεδίου που περνάει εκείνη την ημέρα. Πριν από την ψηφοφορία, λέω. Της Πέμπτης. Ξαφνικά γίνεται ένας πανικός γενικότερα, γιατί μπαίνουν τα κόμματα, φεύγει η συζήτηση, πάει αλλού. Και για να κρίνουμε το θέμα της αντισταματικότητας είναι να σηκωθούν οι βουλευτές για να κρίνουμε αν η πλειοψηφία έχει το λόγο ή δεν έχει την ισχύ ή δεν έχει για να κριθεί ένα νομοσχέδιο αντισταγματικό. Μα με την έγκριση της πλειοψηφίας θα μπορεί να εγκριθεί ένα νομοσχέδιο αν είναι αντισταγματικό ή όχι. Και μόνο αυτό. Αυτό σου λέει είναι η λειτουργία. Δηλαδή, σηκώνει την ψηφοφορία, λέει: άρα ο αριθμός των απαιτούμενων βουλευτών που δεν συγκρίνεται είναι αυτός. Δεν πάβει να είναι θεματικό το νομοσχέδιο ή ένα άρθρο και θα κριθεί μόλις πάει στα δικαστήρια. Θα κάνει κάποιος κάποια μήνυση, αν θα έχει περάσει ένας χρόνος, αν βρεθεί όλη αυτή. Το θέμα είναι ταλαιπωρείται ένας κόσμος, μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία και στο τέλος καταλήγεις να έχεις απογοητευτεί, να έχεις κουρεστεί και να αρχίσεις να συχτηρίζεις. Άλλο ένα λάθος, το οποίο δεν πρέπει να υπάρχει στον πολιτικό βίο του τόπου. Να σου πω αυτό που είπε προσφάτως η Λαγκάρτ, ότι δηλαδή εάν η Ελλάδα τηρήσει τα μέτρα της, δεν ξέρω όμως τι εννοεί, να τηρήσει τα μέτρα της ή να μαζέψει τα λεφτά που θέλει το κράτος ή οι ξένοι. Το 2014 θα υπάρχει ανάκαμψη. Εγώ θα ήθελα να ξέρω το 2013 ποιος θα κρατάει τον κόσμο από το χέρι να αντέξει με όλα αυτά τα μέτρα που έρχονται ασταμάτητα. Κοίταξε, χωρίς να θέλω να γίνομαι μάρτυρας κακών έτσι ειδήσεων, είναι ότι ανάκαμψη δεν γίνεται έτσι εύκολα. Με 31 και απλώς για να μιλήσουμε έτσι με απλά λόγια, όπως σου λέω, συζητάμε ανθρώπινα, να βάλουμε τον κόσμο απλώς με απλή λογική. Με κομμένους μισθούς και με φόρους δυσβάσταχτους δεν μπορεί να ανασάνει ο κόσμος. Άρα δηλαδή δεν μπορεί να έρθει η χή ανάκαμψη που μπορεί να πιστεύει κανείς, ή αν θέλεις να αλλάξει το βιωτικό το επίπεδο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, με 31% ανεργία που αγγίζει, είναι στα όρια να το αγγίξει, δεν μπορεί να επέλθει επίσης ανάκαμψη, διότι ο χρόνος αυτός για να καλυφθεί από το 31 και να πέσει στα πρώτου 2008 επίπεδα, αυτός ο χρόνος θα είναι πάρα πολύ μακρύς και πρέπει να συντρέξουν πάρα πολλοί λόγοι. Και με 586 ευρώ μισθό, δεν μπορεί, ακόμα και να έρθουν 15.000 επενδύσεις, δεν μπορεί να ανταποκριθεί όλος αυτός ο κόσμος με 586 ευρώ να ξαναγυρίσει το βιωτικό το επίπεδο σε μια άλλη κατάσταση στα πρώτερα του 2000, πριν του 2008 επίπεδα. Επίσης είναι το θέμα ότι η ανάπτυξη, αυτό που λέμε έννοια ανάπτυξης, βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες. Ο ένας είναι η κατανάλωση, ο άλλος είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, ο τρίτος είναι οι εξαγωγές και ο τέταρτος είναι η φορολογία, η φορολογική βάση, αν διευρυνθεί ή όχι και κατά πόσο μπορεί να είναι ελκυστική προς τους επενδυτές. Κατανάλωση δεν έχουμε, δημόσιες επενδύσεις και ιδιωτικές δεν έχουμε, οι εξαγωγές το παλεύουμε να φτιάξουμε και η φορολογία είναι στο 23% με το ΦΠΑ. Έτσι, απλά και μόνο, χοντρά, χωρίς να μπαίνουμε σε μεγάλες ουσίες, είναι πολύ δύσκολο να πάει μπροστά. Πρέπει να γίνουν ρηξικέλευτες κινήσεις, δηλαδή, για να μπορέσεις να σταθείς και να προχωρήσεις σε άλλα επίπεδα. Εμείς τώρα ως χώρα, πού ελπίζουμε, βρε Παύλο μου? Για βάλε με λίγο μέσα στο μυαλό όλων εσάς που είσαστε μέσα στη Βουλή. Η χώρα έτσι όπως είναι δεν ελπίζει. Η χώρα, και δεν το λέω γιατί να μην κάνουμε να πω ότι ακούγεται αυτή τη στιγμή η θέση του Παύλου Χαϊκάλη που ανήκει σε ένα πολιτικό χώρο και πρέπει να ισχύσει αυτό που γίνεται. Οι διατάξεις αυτή τη στιγμή, οι οποίοι υπάρχουν πάνω στο πολιτικό σύστημα, στοχεύουν σε ένα συντεταγμένο σκοπό. Ποιος είναι αυτός? Ομοσπονδία της Ευρώπης. Δηλαδή κατάργηση έθνους κράτους και το 2017 να πάμε και μετά να πάμε σε μια Ομοσπονδία της Ευρώπης με κατάργηση έθνους κράτους. Πολλοί το αφισβητούν αυτό που λέω, λένε ότι δεν θα υπάρξει κατάργηση έθνους κράτους, αλλά θα γίνουμε μια Ομοσπονδία, δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες Ευρώπης. Αυτό όμως έχει πάρα πολύ, εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους.
Δεν είναι έτσι. Και τι το είναι, θέμα είναι ότι. Τι θέλει να μπούμε στο μυαλό σου. Καταρχάς θα χαθεί η εθνική κυριαρχία. Χάνεται. Με το ξεπούλημα των. Ήδη, αν εξακούσει και διαβάσει, θα δεις ότι μαρίνες πάνε σε τουρκικά χέρια. Ο έλεγχος των μαρινών στην Ελλάδα πάει σε τουρκικά χέρια. Και αυτό έχει άλλες προεκτάσεις. Ότι μπαίνουν, ας πούμε, σήμερα έχει βγάλει και το γράφουν και εφημερίδες. Τα ραντάρ τα οποία θα παρακολουθούν την κίνηση, ας πούμε, από τις μαρίνες, έχουν και στόχο να βλέπουν και τις υπόλοιπες κινήσεις οι οποίες γίνονται. Δηλαδή, χάνει και έδαφος πια και η ασφάλεια, η εθνική ασφάλεια από στρατιωτικής πλευράς. Πώς να σου το πω δηλαδή, το ζήτημα. Γιατί δεν μπορεί να, τα ραντάρ της θάλασσας δεν μπορεί να τα ελέγξεις. Γιατί είναι ειδικά έχουν φτιαχτεί για αυτόν τον σκοπό, για να ελέγχουν τις πορείες που θα καθολογήσουν στις μαρίνες. Η εθνική άμυνα έχει αρχίσει και υποβαθμίζεται. Αρχίζουν σιγά σιγά τα στοιχεία δηλαδή να μαζεύονται έτσι ώστε η χώρα να βρεθεί εκτεθειμένη στους έξωθεν κινδύνους. Και όταν λέω έξωθεν κινδύνους, κάποια στιγμή, όταν δεν έχεις εργασία, όταν η δημοκρατία κινδυνεύει με το 30% της ενεργείας, όταν δεν υπάρχει στο ταμείο, το ταμείο είναι μείον και δεν υπάρχει χρήμα, τα εθνικά θέματα αρχίζουν ξαφνικά και μπαίνουν σε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη μοίρα και δεν μπορεί να ασκήσει και έλεγχο. Εντάξει, μην τρομάξει όμως και τον κόσμο, γιατί και εγώ δεν έχω ενημέρωση σε αυτά τα θέματα και δεν μπορώ να κάνω. Όχι, θα σου πω κάτι. Οπότε γίνεται ένα σταδιακά φαινόμενα τα οποία σιγά σιγά οδηγούν σε ένα άλλο τρόπο ζωής και ένα άλλο τρόπο σκέψης. Και το βλέπεις ότι η ζωή αλλάζει, ας πούμε, γενικότερα. Πάμε σε ένα μοντέλο νεοφιλελευθερισμού. Αν θα πούμε εκεί, θα πούμε σε άλλα μονοπάτια, τα οποία είναι άλλες ιδεολογικές καταστάσεις που διέπουν ένα σύστημα το οποίο θέλει να επιβληθεί και στο οποίο, το οποίο ορίζει παγκοσμιοποίηση, αυτή η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση, και στο οποίο δεν νομίζω να συνάδει με τη φύση και την ιστορία του Έλληνα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Για πες μου τώρα, πιστεύεις ότι η πολιτική μπορεί να βλάψει την καριέρα ενός ηθοποιού? Ενός ηθοποιού καριέρας, ενός ηθοποιού επιτυχημένου που έχει αποδείξει ποιος είναι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Η πορεία μου μέχρι στιγμής σαν ηθοποιός ήταν αυτή που είναι. Δεν την προσμετρώ, δεν τη συζητάμε, δεν τη βάζω, και δεν την αμφισβητούμε, ξέρουμε όλοι πάρα πολύ. Όχι, καλά, ναι. Είναι. Η δουλειά μου γενικότερα από φύση της είναι ενωτική. Δηλαδή, εγώ δεν ξέχωρα τους ανθρώπους ότι προσφέρω το γέλιο ή τη συγκίνηση κάνοντας τη δουλειά μου σε μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Εντάξει. Και δεν εννοώ πολιτικά, εννοώ κοινωνικές τάξεις. Mm-hmm. Από τον πιο φτωχό μέχρι τον πιο πλούσιο. Η πολιτική σε βάζει σε ένα παιχνίδι αντιπαράθεσης. Όμως, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι εγώ πιστεύω κάποιες ιδέες, τις οποίες προσπαθώ να τις μεταδώσω. Χωρίς φανατισμού, χωρίς τίποτα. Πολλές φορές με έντονο τρόπο. Καμία αντίρρηση. Έχω μάθει στη ζωή μου να ζητάω συγγνώμη. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή διαπιστωθεί ότι έχω κάνει λάθος, να ζητήσω και να πω, παιδιά, ναι, όπως πιστεύεις. Πιστεύεις ότι αύριο θα είσαι στη δουλειά, πιστεύεις ότι αύριο θα είσαι με τη σχέση σου, πιστεύεις ότι αύριο θα ξυπνήσεις, πιστεύεις όλα αυτά είναι σε βασίζοντα σε ένα πιστεύω. Πιστεύω λοιπόν κι εγώ κάτι. Εκείνο που έχει σημασία μπορεί να κάνω λάθη. Εγκλήματα δεν πρέπει να κάνω. Και το μεγάλο ζητούμενο είναι στην πολιτική και στη δουλειά μας και στις σχέσεις μας να μην κάνουμε εγκλήματα. Όχι λάθη. Λάθη είναι ανθρώπινα. Από εκεί και πέρα, το να αντιπαραθέτεις με κάποιον τις ιδέες σου είναι, νομίζω, η πεμπτουσία της ζωής. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει μόνο μία άποψη. Υπάρχουν 500. Απάντησες όμως. Πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει ζημιά στην καριέρα ενός επιτυχημένου ηθοποιού? Εάν λοιπόν το κοινό δεν ξεκαθαρίσει. Στην περίοδο της χώρας, έτσι. Ναι. Όχι πριν από 20 χρόνια. Εάν δεν ξεκαθαρίσει λοιπόν κάποιος και να πει, εγώ διαφωνώ με τον Χαϊκάλη πολιτικά. Είμαι αλλού, είναι αλλού ο άνθρωπος. Αλλά τον εκτιμώ σαν καλλιτέχνη. Πληρώνω ένα εισιτήριο για να πάω να τον δω στο θέατρο ή να τον δω στην τηλεόραση ή κάπου αλλού για αυτό το οποίο θέλει να μου παράξει ως καλλιτέχνης. Αυτό νομίζω ότι ο κόσμος θα το αποφασίσει. Αλλά εγώ δεν προσμετρώ αυτή τη στιγμή το πού θα είμαι συμπαθής, γιατί όταν οι καταστάσεις δημιουργούνται έτσι ώστε να θες, ρε παιδί μου, να έχεις μια εσωτερική ανάγκη, να κάνεις κάποια πράγματα για τον κόσμο. Πού έστω κάποιοι θα διαφωνήσουν με αυτά. Δεν μπορεί να προσμετρήσει το ένα καλό που θα κάνει. Εγώ σου λέω ένα καλό. Πες ότι βοηθάς έναν άνθρωπο σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό το καλό δεν μπορεί να αντισταθμίσει με το αν ξαφνικά ο κόσμος θα σε θίξει την καριέρα σου κάποια στιγμή, δεν θα έρθει στο θέατρο ή θα πει. Αν είναι η καριέρα σου να κριθεί από τις πολιτικές πεπιθήσεις, νομίζω πολύ περισσότερο κόσμο μην κοιτά τα περισσότερα χρόνια, οι περισσότεροι καλλιτέχνε στην αριστερή και ένα κόσμο που είχε μια δεξιά απόκληση. Δεν νομίζω ότι θύχτηκαν οι καλλιτέχνες. Ήξερε ο κόσμος ότι θα πάει να δει ένα καλλιτέχνη ο οποίος ήταν αριστερών πεπιθήσεων, αλλά ουσιαστικά του άρεσε, αλλά δεν πίστευε τις ιδέες του. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει τελικά σε αυτόν τον τρόπο αυτή η αντιπαράθεση των απόψεων με την καλλιτεχνική ιδιότητα. Οι καλές και επιτυχημένες παραστάσεις έχουν χάσει εισιτήρια λόγω της τεράστιας πια οικονομικής κρίσης. Υπάρχουν παραστάσεις αυτή τη στιγμή οι οποίες πάνε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή είναι γεμάτα τα θέατρα.
επικαθημερινή σχεδόν βάση, όπως θα λέγαμε. Στα μέτρα του δυνατού, θέλω να πω. Δεν είναι κάθε μέρα φίσκα, έτσι. Δεν υπάρχουν αυτά τα. Που σημαίνει ότι ο κόσμος έχει δει ότι όντως εκεί υπάρχει μία. Θα έλεγα κάτι το σωστό, κάτι το ωραίο, κάτι αυτό που τον ενδιαφέρει, τέλος πάντων. Υπάρχουν θέατρα που είναι πιο κάτω, με την έννοια, ας πούμε, ότι ναι, μεν πάνε καλά, μέτρια προς καλά. Γιατί έχουν δει την παράσταση όπως είναι δική μας, που εμείς πάμε μέτρια προς το καλά, δεν είναι κάθε μέρα γεμάτο θέατρο. Αλλά έχουμε μία εικόνα ότι πάμε καλά. Είναι και δεύτερη σεζόν. Και είναι δεύτερη σεζόν. Αλλά έχει το αβαντάζ της είναι ότι έχει πάρα πολύ γέλιο. Και κάποιες παραστάσεις οι οποίες δεν έχουν τις μεγάλες απήξεις του κοινού. Αυτό νομίζω συνέβαινε, συμβαίνει και θα συμβαίνει. Το ζητούμενο είναι ότι τα ποσοστά της πληρότητας των θεάτρων έχουν πέσει. Δηλαδή παλιά, ας πούμε, με 90.000 εισιτήρια, αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία, τώρα θεωρείται ιδανικό, ιδεώδες, να φτάσουμε να δούμε 90.000 εισιτήρια όλη τη σεζόν. Παλιά το 50.000 ήταν πολύ καλά, ας πούμε, ξέρω και εγώ, τώρα είναι το ζητούμενο. Αυτά τις 50.000 είσαι τρισευτυχισμένος. Είσαι, δηλαδή, και ο παραγωγός σου. Είσαι πολύ καλά και τα λοιπά, έχεις βγει, ας πούμε. Τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία 2 χρόνια, 3, όλο και πιο συχνά ακούω για πολλού γνωστούς ηθοποιούς, οι οποίοι έχουν βγει και έχουν δηλώσει μόνοι τους ότι τα χάσα όλα, με πνίξαν τα δάνεια, ή ξέρω εγώ, η δουλειά δεν πήγε έτσι όπως το περίμενα και γυρίσαν όλα τούμπα. Και φτάνεις να απορείς, ας πούμε, πώς γίνεται τόσο κακή διαχείριση, έχει να κάνει και με την κρίση την τρομερή αυτή. Εσύ φοβάσαι καθόλου γι' αυτό, φοβάσαι με την πατήση, φοβάσαι με σε γυρίσει τούμπα. Πώς δεν φοβάμαι, τι εγώ είμαι έξω από το κάδρο. Δεν ξέρω. Κανονικά και με τον νόμο, όλος ο κόσμος, ξέρεις κάτι. Και εδώ φαίνεται ένας μύθος ότι που λένε κάποιοι ότι παίρνουν εκατομμύρια κτλ. Και λεφτά. Μπορεί να υπάρχει μια πολύ μικρή μερίδα ανθρώπων, οι οποίοι όμως ξαφνικά, αν είχαν πάρει κάποια κρίση, θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον, γιατί τώρα μπορεί να μην δουλεύουν. Αλλά το γεγονός είναι ότι η κρίση έχει φέρει, αρχίσει σιγά σιγά μια πτώση για το θέατρο, η διασκέδαση γενικά, έχει εκπέσει. Είναι το τελευταίο πράγμα που θα πάει κάποιος να δει, να ασχοληθεί, να ενδιαφερθεί, τη στιγμή που έχει άλλα πιο αναγκαία πράγματα να κάνει. Δηλαδή έχει την ένδυση την προσωπική, της γυναίκας, του παιδιού του, τη μάθηση του παιδιού, την οικογενειακή διατροφή του. Δεν θα κοιτάξει να πάει θέατρο. Σου λέει, άστο αργότερα ή θα πάει. Αλλά άμα κόψεις και αυτό, λέει, τι σου έμεινε, παιδί μου, και πώς. Δηλαδή, πώς να διασκεδάσεις κι εγώ. Δεν έχεις ανάγκη και λίγο να χαμογελάσεις ή να ξεχαστείς με κάτι. Ξέρεις πόσος κόσμος είναι στα κάγκελα και δεν μπορεί να πάει. Πάρα πολύ. Αυτή είναι η ιστορία. Είναι ότι. Αν δεν έχουν να φάνε, θα τους πεις περνάς στο θέατρο. Όσο και να κατεβάσεις, κατεβάζεις τα εισιτήρια και κάνεις και προσφορές και εξαντλείς. Δηλαδή, έχει φτάσει να κάνεις προσφορές ένα εισιτήριο μαζί με το σαν έναν κινηματογράφος. Μέχρι πόσο θα γίνει όμως, δεν μπορεί να αντέξει. Δηλαδή, μια παραγωγή δεν μπορεί να αντέξει, ας πούμε. Το φως και τα ανελαστικά έξοδα που λέμε, οι ασφαλιστικές φορές, το φως, νερό, τα τηλέφωνα κτλ. Δεν αναγνωρίζονται πια. Ποιες? Οι ασφαλιστικές φορές. Πώς δεν αναγνωρίζονται. Και το ΕΚΑ από πάνω κανονικά και μετά και θα ζητήσω. Ενώ αναγνωρίζονται, παιδί μου, στη δήλωση σαν έξοδα. Ναι, πάντα αναγνωρίζονταν σαν έξοδα μια. Τώρα αναγνωρίζονται, γιατί έχουμε ακούσει και τόσο πολλά. Εγώ δεν ξέρω τι να πιστεύω όχι, από αυτά που αναγνωρίζονται. Αναγνωρίζονται σαν έξοδα. Αναγνωρίζονται σαν έξοδα. Και μάλιστα ειδικά σε εταιρείες είναι και με τα κατηγορία δεύτερης κατηγορίας βιβλία. Περνάνε σαν έξοδα κανονικά και με τον νόμο. Άλλες εταιρείες. Μιλάμε και σαν πολίτης, εσύ που ξέρω εγώ. Ναι, ως τη δήλωσή σου έχετε το καθαρό χαρτί που. Αλλά αυτό με τις αποδείξεις, παραδείγματος χάρη, είναι έγκλημα. Σε υποχρεώνουν να κάνεις κατανάλωση όταν δεν έχεις λεφτά και πρέπει να πληρώσεις τις ανάγκες σου. Γιατί σε υποχρεώνουν να κάνεις κατανάλωση, άμα προηγούνται άλλα πράγματα, δηλαδή αν ότι έτσι θα πατάξουν να πληρώσεις, λέω παράδειγμα, τα χαράτσια σου ή τα ΦΑΠ για το ακίνητό σου που ζεις και είσαι μέσα. Αυτά δεν απαλλάσσονται. Μα άμα δεν απαλλάσσονται και δεν απαλλάσσονται τα κοινοχρηστά, δεν απαλλάσσονται η αγορά πετρελαίου, δεν αγοράζονται ούτε το φως, νερό, τηλέφωνο. Ναι, γιατί ούτε δεν τα λέει κανείς αυτά, ρε. Αν τα έχουμε πει, είσαι καλά. Το θέμα είναι να τα λέτε απλά για να τα πείτε, να περνάει η ώρα. Τι να κάνω, δηλαδή, περίμενε. Τα λέμε. Η επόμενη κίνηση είναι να πάρεις τα καλά σου και να βγεις στον δρόμο. Όχι, δεν λέμε τέτοια πράγματα. Αυτό σου λέω, δεν είναι λύση αυτό. Μα φυσικά εννοώ. Σου λέω ότι η επόμενη λύση δεν υπάρχει. Τα λες, τα φωνάζεις, καταγράφει, τα βλέπει ο κόσμος. Τα καταγράφει. Από εκεί πέρα τι να κάνεις. Κάποιος που έχει την κυβέρνηση στα χέρια του κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι το πολιτικό σύστημα. Έτσι είναι η κατάσταση. Να κατέβεις, πια σου λέει, έχει απαξιώσει την πολιτική. Σου λέει, εντάξει, να κατέβεις στον δρόμο δεν πρέπει να βγάλω τίποτα. Και κατέβηκε πλατείες, και κατέβηκε. Εντάξει, άλλαξε το σκηνικό. Τι έγινε όμως, πάλι ήρθαν ήδη στα πράγματα, ίδιες καταστάσεις. Αύριο θα σου φτιάξουν άλλο καινούριο, μια καινούρια φόρμουλα για να σε βάλουν πάλι στο τρυπάκι να πιστέψεις. Μια ζωή αυτό γίνεται. Πάντα ελπίζεις. Ο λαός ελπίζει και η κυβέρνηση ψάχνει να βρει την πολιτική λύση η οποία είναι πάντοτε για το καλό του. Αλλά από ποτέ δεν είναι όμως.
Πάμε καναπέ, γιατί μου έκανε την καρδιά περιβόλη. Να σου κάνω την καρδιά περιβόλη. Είναι πάμε απλά... καναπέ, γιατί πάμε εδώ καναπέ. Κολλάει και το έργο σας να ζει κανείς ή να μη ζει. Τι μου είπε πάλι να, σήμερα. Να πούμε πιο ευχάριστα για την παρέχεια ναι. Το ότι. Γεια σα. Καλώ ήρθατε. Καλά. Είμαι να χαιρετήσω αφιλήσω γιατί του ξαναφιληθήκαμε. Αλλά παρουσιακά θα λένε κάτι γιατί φυλάω. Τι μου κάνει. Καλά. Αστέρι μου. Τι έγινε. Καλά είσαι. Πώς είσαι. Καλά, καλά, καλά. Τι πιάσετε τα πολιτικά και σα ήρθε να μιλήσω για κάτι άλλο τώρα. Όχι, έπεσε. Αυτό που έγινε χθες στο εμπορικό κέντρο εδώ στο Μαρούσι. Ναι. Έχουν είναι το πιο αγρευτικό που έχει συμβεί, δεν μπορώ να το αναλύσω. Κυριακή, γιατί για πρώτη φορά Κυριακή σε, χώρο που πάνε παιδιά, σε χώρο που πάνε παιδιά και υπάρχει κόσμο, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται μια ανάγνωση η οποία δεν μπορώ. Πρέπει να μελετηθεί πολύ άγρια να δούμε ποιες είναι οι κινήσεις. Ναι, δηλαδή αυτό θα δείξει το χρόνο. Το θέμα είναι ο κόσμος να αισθάνεται ασφάλεια. Δηλαδή αυτό και μόνο ως άκουσμα. Την έννοια της ασφάλειας νομίζω σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά να την ξεχνάμε. Συγγνώμη που γίνομαι έτσι λίγο σκληρός, λίγο απότομος, λίγο. Μπορεί να με βρίζει και ο κόσμος στην τηλεόραση, αλλά καλύτερα να λες την αλήθεια, γιατί μόνο με την αλήθεια μπορεί να πει. Μην φαντάζεται ο κόσμος ότι όλα αυτά είναι τυχαία, γίνανε, δεν θα ξανασυμβούνε. Γιατί το σύνδρομο Ντάχαου είναι κάτι που έχει επικρατήσει τη ζωή μας. Το σύνδρομο, λέει αυτό το σύνδρομο. Το σύνδρομο Ντάχαου, ξέρεις, όταν υπήρχαν οι θάλαμοι που ήταν μέσα οι Εβραίοι και έκανε τον ένα θάλαμο. Και εσύ που ήσουν εδώ, ήσουν στον πέμπτο θάλαμο. Και έκανε τον πρώτο, και έκανε τον δεύτερο, και έκανε τον τρίτο. Και έλεγε εσύ, θα σταματήσει τον τέταρτο. Δεν θα έρθει στον πέμπτο. Αυτό ότι θα συμβεί στον άλλον, δεν θα συμβεί σε μένα, είναι ένα σύνδρομο το οποίο υπάρχει. Ναι. Ότι θα συμβεί στον άλλον, δεν θα συμβεί σε μένα. Αυτό λοιπόν, μακάρι να μην συμβεί στον καθένα, σε κανένα να μην συμβαίνει. Αλλά δεν μπορεί ξαφνικά όμως να αφήνει τα πράγματα ότι παιδιά, όλα καλά. Πώς θα πάρουμε μια θετική σκέψη. Ναι, η θετική σκέψη την έχουμε όλοι να την έχουμε. Αλλά υπάρχει και ένα ρεαλισμό στη ζωή μας. Γιατί όταν πας, ας πούμε, στη ΔΕΗ να σου πει. Κόβω το ρεύμα, δεν μπορεί να του πει, δεν βαριέσαι. Όλα καλά. Θα σου κόψει το ρεύμα, θετική σκέψη. Τι θετική σκέψη, μαύρη σκέψη, θα έχει να πληθεί, δεν έχει να βάλει στο νερό να κάνει μπάνιο. Να σου πω, αυτό που ακούστηκε ότι θα βάλουν χαρά και εκεί που έχουν κλείσει το ρολόι οι άνθρωποι, ισχύει. Εδώ έχουν γενικά. Δεν ξέρω τι να πιστεύω. Έπεσε το τραπέζι με την άλλη φορά με την προσβολή τη ατμόσφαιρα από την Εθαλομίχλη και όλα αυτά. Να πάνε να βάλουν φόρο στα καυσόξυλα. Και του απαντήσαν τελευταία στιγμή. Έχουν ξεφύγει οι άνθρωποι. Δεν το καταλαβαίνω. Ψάχνουν έναν τρόπο να αγωνίζουν. Δηλαδή, ναι. Φαντάσου ένα λαό ο οποίο του λε: ακριβένω το πετρέλαιο, να πάω στο ρεύμα, το ακριβένει το ρεύμα. Να φύγω από το ρεύμα, να πάω στα ξύλα. Σου ακριβένω ή του πετά στο υποσυνείδητο το περιβάλλον. Δεν μπορεί να προφυλαχτεί. Λέει: παιδιά, να ζεσταθώ θέλω. Ζήτησα τίποτα. Να ζεσταθώ. Δεν μπορώ. Απαγορευμένα όλα. Πόπο, Άση, πες μας εσύ ό,τι νομίζεις τώρα. Τι πες μας, γιατί... μετά από όλα αυτά, είναι λίγο αναπτύκτο, ασφυξία. Να κάνουμε τέτοια. Εντάξει. Αν πάρεις και τα οροσκόπια όμως τώρα για να δούμε. Είναι όλα... αν προσέξω όλα τα οροσκόπια από το 2010 και μετά, όλα όμως, όλοι σε αυτοί, είναι γεια σας. Τρεις στον αέρα, γεια σας. Τρεις στον αέρα, και ναι. Είναι γεια σας. Εντάξει, είναι γεια σας. Τα έχουμε πει. Είναι αυτό το τετράγωνο του ουρανού με Πλούτονα που τα φέρνει όλα. Τέλος πάντων, δημιουργεί δονήσεις πολύ ισχυρές και δεν είναι μόνο στη χώρα μας. Έχουμε πει ότι από το 2008 που μπήκε ο Πλούτονας, αλλάζουν βασικά οι δομές. Μπήκε σαν αζώδιο στον εργόκαιρο. Αλλάζουν οι δομές. Έτσι. Λοιπόν, και πάντα οι πλανήτες όταν μπαίνουν σε ένα ζώδιο, μιλάμε για τον άξονα. Μιλάμε για τον άξονα καρκίνου εργόκαιρου. Τι είναι ο άξονας αυτός, έχει να κάνει με βασικά πράγματα όπως είναι η έννοια της ασφάλειας. Αυτό που έλεγε δηλαδή ο Παύλος πριν, ότι ίσως πρέπει να ξεχάσουμε την έννοια της ασφάλειας όπως την ξέραμε. Εγώ γενικά πιστεύω ότι πρέπει να ξεχάσουμε αυτό που ξέραμε και να δούμε πώς θα πορευτούμε με το καινούριο και να μην τρομάζουμε με το καινούριο. Γιατί τελικά, okay, εγώ επιτρέψτε μου να είμαι η Πολιάνα, το παιχνίδι της χαράς, μέσα από τη δυσκολία και όλο αυτό το μαύρο που υπάρχει, πιστεύω ότι μπορεί ο καθένας, κάνοντας την προσπάθειά του, να βγάλει και κάτι θετικό. Δηλαδή, άλλο είναι είμαι ρεαλιστής και άλλο είναι παραδίδω τα όπλα και λέω εντάξει, ας γίνει ό,τι να γίνει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα και δεν είναι έτσι η ζωή. Και έχουμε μια εβδομάδα. Πάντως, συγγνώμη, επειδή είμαι για τον άξονα του καρκίνου εγώ και όταν παλιά λέγαμε ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε σημείο ή να απαγορευτούν οι γεννήσεις λόγω της πίεσης στον καρκίνο ή θα υπάρχουν γενικά συνθήκες που μπορεί να μην μπορείς να κάνεις παιδιά, στην Ελλάδα γίνεται. Και έχει αρχίσει και γίνεται και στο εξωτερικό. Και επειδή ο καρκίνος είναι και η πατρίδα, είναι και κλείνει ουσιαστικά το κομμάτι της χώρας που ζεις στην πολιτική αστρολογία, είναι και ένα σημείο το οποίο χτυπιέται. Δηλαδή, βλέπεις ότι. Η φύση των αστεριών λειτουργεί κανονικότατα στο σύμπαν. Τώρα, αν δεν θέλουμε εμείς να την καταλάβουμε, είναι ένα άλλο καπέλο.
Αλλά απλώς είναι το θέμα οι συνθήκες που θέλουν να πάμε σε μια οποιαδήποτε εξέλιξη, να μην πεθάνει ο κόσμος, να μην διαλυθεί. Δηλαδή είναι πάντοτε άλλο αυτό που λέμε ένας θάνατος που κάνει ο Πλούτωνας και άλλο να τον κάνει, να το ζεις φυσικό θάνατο. Δηλαδή εγώ θα εκτελέσω αυτό το οποίο είναι γεγραμμένο, αλλά και να πεθάνουν 500 δεν με ενδιαφέρει. Είναι μια άλλη κατηγορία. Εντάξει. Ναι, okay. Αυτό... Λοιπόν, εγώ λέω ότι αυτή η εβδομάδα από τις 4, θα... δεν έχουμε πολλή ώρα ακόμα, μια χαρά. Ούτε ένα τέταρτο μπαίνει σε Ελλήνη στους διδύμους και συναντά. Σε τρίγωνο τον ήλιο, σε εξάγωνο τον ουρανό, σε σύνοδο το Δία. Άρα από το απόγευμα και μετά, από τις 4 και κάτι και μετά, ναι, αρχίζει τέλος πάντων λίγο έτσι η ατμόσφαιρα και η ψυχολογική ατμόσφαιρα να βελτιώνεται. Νομίζω ότι ειδικά αυτές οι πρώτες δύο μέρες της εβδομάδας, Δευτέρα, τρεις μέρες με τη χτεσινή, Δευτέρα, Τρίτη, να τις αξιοποιήσουμε όπως μπορούμε. Κυρίως στα σταθερά ζώδια, Σκορπιοί, Υδροχόοι, Λέοντες και οι Ταύροι, γιατί το τέλος της εβδομάδας έχει αυτή την πανσέλινο στο Λέοντα, που είναι λίγο περίεργη, λίγο σύνθετη. Και πάλι όμως, ακόμα και εκεί, και με τη δύσκολη αυτή πανσέλινο, υπάρχουν κάποιες όψεις που είναι καλές. Ο ήλιος κάνει τρίγωνο με το Δία, ακριβώς μια μέρα πριν την πανσέλινο, και η Σελήνη επίσης, αυτό το φεγγάρι, κάνει ένα εξάγωνο με το Δία. Άρα τι σημαίνει αυτό? Τη δυσκολία δεν τη γλιτώνεις. Εκεί πέρα δηλαδή που είναι να γίνει μια σύγκρουση, θα γίνει. Εκεί που είναι να υπάρξει μια δυσκολία, θα υπάρξει. Αλλά έχω την αίσθηση ότι το τελικό αποτέλεσμα και το. Πώς το λένε, η κατάληξη μπορεί να είναι τελικά και ευνοϊκή. Δηλαδή μπορεί ή να έρθει μια βοήθεια εκεί που δεν την περιμένεις και να σου δώσει αυτό που θέλεις ώστε να μπορέσεις να αντέξεις το ζόρι που μπορεί να υπάρξει. Τα σταθερά ζώδια, το ξαναλέω, Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι. Το νου σας, τις πρώτες μέρες αυτής της εβδομάδας, κάντε ό,τι μπορείτε, κυνηγήστε, διεκδικήστε, συζητήστε, ό,τι τέλος πάντων είναι δύσκολο, μην τα αφήσετε να το κάνετε μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τώρα, τα υπόλοιπα ζώδια δεν βάλλονται τόσο πολύ όσο τα συγκεκριμένα που αναφέραμε από την πανσέλινο αυτή που έχουμε στο τέλος της εβδομάδας. Θεωρώ ότι οι πρώτες μέρες της εβδομάδας είναι πολύ ευνοϊκές για τα ζώδια του αέρα, ζυγούς, υδροχόους, φυσικά και τους διδύμους, και αρκετά ευνοϊκοί επίσης και για τους τοξότες και για τους λέοντες και για τους κρυούς. Η μέση της εβδομάδας είναι λίγο πιο περίεργη. Έχουμε μια σελήνη στον καρκίνο εκεί που είναι απέναντι από τον Πλούτονα, είναι τετράγωνο με τον ουρανό, άρα αρχίζει να υπάρχει μια μεγαλύτερη πίεση. Και σίγουρα το Παρασκευό Σαββατοκύριακο με την πανσέλινο είναι πιο ζώρικο, κυρίως για αυτούς που είπαμε. Αλλά μέσα σε όλο αυτό, ξαναλέω, υπάρχουν και θετικές όψεις μέσα στην εβδομάδα αυτή. Άρα τι λένε ουσιαστικά, τι μας λέει αυτή τη στιγμή το πλανητικό σκηνικό? Δεν έχουμε πράσινο φως, έχουμε κίτρινο. Δηλαδή δεν είναι απαγορευτικό, δεν είναι κόκκινο, είναι κίτρινο. Προχωράμε, αλλά προσέχοντας. Όπως το δρόμο. Ακριβώς. Αυτά. Τι λέτε εσείς για όλα αυτά? Ότι προσοχή, προσοχή χρειάζεται σε όλα. Και σκέψη. Προχωράω, όχι... σκέφτομαι, έτσι, αποφασίζω. Όχι ακινητοποίηση όμως. Καλά, ακινητοποίηση δεν ποτέ δεν αυτό είναι. Δεν μπορεί, το σύμπαν να κινείται, δεν μπορεί να κινείται, σταματήσει εσύ. Απλά, αγάπη μου, απλά είναι η ζωή. Η ζωή είναι απλή. Πολύ απλή. Απλή είναι. Εμείς την κάνουμε δύσκολη. Πάρ' το χαμπάρι. Τι σου είπα πριν, τα αυτονόητα έχουν γίνει ζητούμενα. Εάν αυτή είναι το σκεπτικό μας, έχουμε τελειώσει. Δηλαδή δεν έχουμε όραμα μπροστά μας. Ξεχάσαμε τα οράματα και ψάχνουμε το αυτονόητο. Να είμαι καλός άνθρωπος. Να είμαι τίμιος πολιτικός. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό το ξέρουμε, αυτονόητο είναι αυτό. Πάμε παρακάτω. Πού και πέρα. Πες μου για το θέατρο, γιατί τα έχουμε πει όλα και δεν έχουμε πει. Είσαστε στο ίδιο θέατρο που ήσταν και πέρσι? Στο ίδιο θέατρο, στο θέατρο Δανδουλάκη με την κυρία Κάτια μας. Ναι. Και τον ίδιο θέατρο, βέβαια λείπουν, έχουν γίνει τρεις αλλαγές, λόγω ότι φύγανε κάποια παιδιά για να πάνε σε άλλες παραστάσεις. Στη θέση του Γιάννη Τσιμιτσέλη έχει έρθει ο Μάνος ο Παπαγιάννης. Στη θέση της Χριστίνας Τσάφου έχει έρθει η Σοφία Βογιατζάκη. Και στη θέση της Μαρίας Κανελοπούλου, που είμαστε μαζί στη Βουλή, είναι η Κατιάνα Μπαλανίκα. Αυτές οι τρεις αλλαγές έχουν γίνει. Κατά άλλα είναι ο πρόδρομος ο Τουσουνίδης, ο Τάσος ο Κωστής, ο Σπύρος ο Μεριανός. Και εγώ δεν ξέχασα κανέναν, όχι. Να αυτή. Πούμε με δύο λόγια απλά και την υπόθεση του έργου που βεβαίως έχουν περάσει περισσότερο. Καταρχάς, η υπόθεση του έργου είναι που εξελίσσεται παραμονές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Πολωνία, όπου ένα θεατρικό ζευγάρι ανεβάζει μια παράσταση. Και ξαφνικά ένας αξιωματικός από κάτω φλερτάρει τη γυναίκα μου και μέχρι που έχει το θράσος να μπει τελικά στα παρασκήνια, στα παρασκήνια του θεάτρου,
να δημιουργήσει και ένα έτσι φλερτ. Φλερτ. Ναι, βέβαια. Και μαζί με την έκρηξη του Δευτέρου, το ξεκίνημα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και την έκρηξη των πάντων, γίνεται και αυτή η έκρηξη. Επανέρχεται μετά από 3 μήνες που έχει φύγει στην Αγγλία και ακολουθεί μία σειρά γεγονότων μέσα στο θέατρο που γίνεται χαλασμός κυρίου. Είναι μια πολύκλικη κομμωδία του Μέλ Μπρουκς. Απίστευτη κομμωδία, ο άνθρωπος είναι πολύ μεγάλος, βέβαια, το συζητάω. Είναι μια παράσταση που έχει πάρα πολύ πολύ γέλιο, για να μην νομίσουν πρέπει να έρθεις, όχι τίποτα άλλο, για να δικαιώσεις τον κόσμο αυτά που λέω. Να έρθεις και να πεις, μάλιστα, έκανε τον κύριο Χαϊκάλη, μας είπε αυτά, αλλά όντως, γιατί όντως ο κόσμος που έρχεται, δηλαδή, αν μη τι άλλο, περνάει 2 ώρες, ξεχνάει τα προβλήματά του, είναι 2 ώρες πολύ γέλιο. Έχει αυτό το αβαντάζ αυτή η παράσταση, είναι πολύ αστεία, έχει πολύ γέλιο. Αυτό μπορούμε να προσφέρουμε, αυτό κάνουμε μου αυτή τη στιγμή. Μου έχουν πει ότι είσαι καταπληκτικός στο ρόλο σου. Καλώς είμαι, εντάξει. Ναι, τα λόγια μου τα λέω, δεν είναι. Ξέρεις κάτι, ποτέ δεν με έχει αγγίξει αυτό το να είσαι πολύ καλός, είσαι αυτό, είσαι εκείνο. Κάποτε με ρώτησε ένας επιχειρηματίας, μου λέει, ρε Χαϊκάλη, γιατί δεν έχεις καβαλήσει καλάμι. Του λέω, να σου πω κάτι. Σε κάποιο που είναι ανώτερος από μένα, δεν με παίρνει να καβαλήσω καλάμι. Σε κάποιο που είναι κατώτερος από μένα, το θεωρώ βλακία να του φερθώ κάτι. Σε κάποιον που είμαστε σε ένα ίδιο επίπεδο, αφού γνωριζόμαστε, τι νόημα έχει να το παίξω. Δεν έχει νόημα. Άρα δηλαδή τι κάνεις, κάνεις τη δουλειά σου, τι κάνεις καλά. Ωραία. Κάποιος άλλος θα την κάνει πολύ καλύτερα από σένα, κάποιος θα την κάνει λιγότερο καλά από σένα. Αυτό που πρέπει να καταλάβει όμως όλος ο κόσμος είναι ότι ένας πρωταγωνιστής, οποιοδήποτε χι ηθοποιός, δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τον τελευταίο κομπάρσο. Και ο τελευταίος κομπάρσο σε μια παράσταση, το πλήθος, αυτό που κάνει μια σκηνή, ας πούμε, ξέρω και εγώ που βλέπεις έναν κόσμο στην πεδιάδα και κάνει τη μάχη. Αυτοί οι κομπάρσοι που δεν τους ξέρει κανένας, τους ξέρει η μάνα τους, έχουν φτιάξει ένα όμορφο κάδρο. Έχουν βάλει και αυτοί ένα πετραδάκι σε αυτό που λέγεται τέχνη. Δεν μπορεί να τους παραγνωρίσει την αξία τους. Για μένα είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή των οποιονδήποτε. Κάποιοι είναι καλοί, κάποιοι είναι καλύτεροι. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι. Συναντάς άλλους όμορφες γυναίκες, ωραίους άντρες, άλλοι είναι ωραιότεροι, άλλοι μικρότεροι. Αλλά δεν είναι, η ζωή είναι από ανθρώπους όμως. Η ζωή είναι από ψυχές. Δεν μπορεί να τις χωρίσει τις ψυχές. Διαφημίσεις. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, κύριε Παύλο μας. Τι ωραία. Περάσαμε μια ωρίτσα μαζί, το καταλάβαμε. Να είσαι καλά. Όχι, γενικά, δεν το λέω και το πρωί που ξεκινάς και το πρωί, το μεσημέρι που και όλη η εκπομπή και μετά και με το dancing και μετά λοιπά. Όλη... Έχει μια ροή εκπομπή πάρα πολύ όμορφη, πολύ παρείστικη. Δεν τη συναντάς εύκολα σε εκπομπές. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας. Κρατήστε. Πολύ σε ευχαριστούμε. Τι να πω, δηλαδή, τι μας έχεις πει σήμερα. Δεν ξέρω εγώ πώς, δηλαδή. Πώς να τα απεξέλθω. Δεν για να τα απεξέλθεις, γιατί άμα λες κάτι είναι αλήθεια. Να σου πω το μυστικό ποιο είναι. Μιλες αυτό που. Μιλες πράγματα τα οποία δεν τα πιστεύεις και τα λες μόνο και μόνο για να τα πεις. Λοιπόν, κλείνω. Γιατί ο Νίκος Μουτσινάς και η παρέα του είναι ακριβώς δίπλα μου. Έχει ετοιμαστεί, έχουν ανάψει τα φώτα και περιμένουν να μπουκάρουν στη ζωή σας. Καλή διασκέδαση και καλή εβδομάδα σε όλους. Bye.